Ευχαριστώ. Το ΚΚΕ καταψηφίζει την κύρωση σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού, γιατί αυτός ο βασικός οδικός άξονας της Αθήνας και βασικό τμήμα του οδικού δικτύου του νομού Αττικής έχει αποσβεστεί, εξασφαλίζοντας τρελά κέρδη στην κοινοπραξία για πολλά χρόνια από την πληθώρα διοδίων που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι για να είναι έγκαιρα και με ασφάλεια στις δουλειές τους. Ήταν μια σύμβαση πιλότος για πολλές που ακολούθησαν και γι' αυτό αποκαλείται Λεόντιος. Υπογράφτηκε από την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 1996 και υπερηφανεύονται κιόλας, περιέχοντας τον όρο ότι θα μπορούσε να διακοπεί η περίοδος παραχώρησης που λύγει αύριο και να επιστρέψει το έργο στο ελληνικό δημόσιο εάν είχε ξεπεράσει η απόδοση μέγιστο ύψος το μετοχικό κεφαλαίο της. Αν και ουσιαστικά η παραχωρησιούχος το είχε ξεπεράσει, όμως με διάφορα τερτύπια το συγκάλυπτε και οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ή συμμαχικά σχήματα, ποτέ δεν έκαναν έλεγχο. Δεχόντουσαν αυτό που η κοινοπραξία εμφάνιζε, δηλαδή υπέρογκα έξοδα και δαπάνες, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τα καθαρά κέρδη. Συνταγή ληστρικής κερδοφορίας με τις πλάτες των κυβερνήσεων, γιατί με το κεφάλαιο είναι, όχι με το λαό. Το ίδιο γίνεται και με τους ενεργειακούς ομίλους και το πανάκριβο ρεύμα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό σήμερα σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ρεκόρ κερδοφορίας εισηγμένες στο χρηματιστήριο στο πρώτο εξάμηνο του 24. Κέρδη 5,7 δις για το πρώτο εξάμηνο. 20% αύξηση. Έτσι λοιπόν δουλεύουν. Αλλά και τότε στην Αττική Οδό η συντήρηση έφτασαν χρονιές που στοίχιζε ακόμα και 1.000.000 ευρώ ένα χιλιόμετρο, λες, και το έστρωναν με χρυσάφι. Η σύμβαση άλλωστε δεν πρόβλεπε κανένα πλαφόν στο κόστος συντήρησης του αυτοκινητόδρομου. Οπότε στοίχιζε όσο ήθελαν οι εργολάβοι. Όμως ένας έλεγχος στα συνολικά έσοδα, στα θρηστικά κέρδη και το ύψος των μερισμάτων στους μετόχους γρήγορα έβγαζε στο συμπέρασμα της ληστείας που γινόταν και γι' αυτό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών του Δημοσίου με συγκεκριμένα νούμερα και αναλύσεις την ονομάζει σκανδαλώδη σύμβαση, αποδεικνύοντας τη ληστεία. Εμείς καταθέτουμε την ανακοίνωσή τους. Γι' αυτό όλες συνολικά οι συμβάσεις παραχώρησης λειτουργούν σε βάρος του συμφέροντος του λαού και των κοινωνικών αναγκών. Απόσβεση λοιπόν έγινε. Θα έπρεπε ο δικός άξονας της Αττική Οδού να δοθεί στο λαό χωρίς διόδια και μάλιστα να χρησιμοποιείται και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία και άλλα. Όχι λοιπόν δεν τα καταργείτε, αλλά τα διονύζετε προκλητικά και ξεδιάντροπα στο νέο παραχωρησιούχο, τη ΓΕΚ Τέρνα, μέσα από αυτό το σχέδιο, με τη νέα σύμβαση και νέο παραχωρησιούχο. Και τι κάνει ο νέος όμιλος? Ακολουθεί την ίδια συνταγή του προηγούμενου. Ιδρύει ξανά δύο εταιρείες, η μία αναλαμβάνει τη διαχείριση, η άλλη τη συντήρηση και εκμετάλλευση του οδικού δικτύου. Δοκιμασμένο σχήμα. Πολύ αποδοτικό και χρυσοφόρο. Βλέπετε πώς εξασφαλίζονται τα κέρδη, όμως εχθές στα νηπιαγωγεία και δημοτικά στον Κορδαλό κόψανε το ρεύμα γιατί δεν πληρώθηκαν οι λογαριασμοί. Αυτή είναι η πολιτική σας. Αντί λοιπόν να καταργήσετε τα διόδια, προκλητικά μας κοροϊδεύετε, δίνετε και νέα προνόμια κερδοφορίας στον όμιλο της Τέρνας και βέβαια πετάτε στο δρόμο τους εργαζόμενους. Και το λέω αυτό και είναι, το βάζουμε πρώτο και στην κορφή, γιατί έχετε ένα ύφος ότι δήθεν τους έχετε κατοχυρώσει, αλλά τους κοροϊδεύετε και από πάνω. Την εταιρεία την παραδίδετε καθαρή. Δεν είναι συνέχεια της προηγούμενης και το κάνετε αυτό.
γιατί κατοχυρώνεται με ειδικό άρθρο, το άρθρο 6, παράγραφος 2, και κυρίως όμως τι λέτε σε αυτό το άρθρο, ότι η νέα εταιρεία δεν ευθύνεται για απαιτήσεις ή αξιώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Και κατά τα άλλα τους λέτε ότι τους φροντίζετε. Η ουσία είναι ότι τους αντιμετωπίζετε ως συνήθως σαν βαρύδια, τους πετάτε σε στημένες λεμονόκουπες, καμιά δέσμευση δεν υπάρχει για να συνεχίσουν τη δουλειά τους με τα ίδια δικαιώματα. Απλώς κατοχυρώνετε ότι τους διώχνετε κλωτσιδών. Η μόνη δέσμευση που έχετε είναι τα 25 χρόνια εκμετάλλευσης της Αττική Οδού από την Τέρνα για τρελή κερδοφορία. Είσαστε, κύριοι της κυβέρνησης, ενάντια στους εργαζόμενους και αυτό είναι ολοφάνερα. Η νέα εταιρεία θα τους πάρει μεν για 3 μήνες. Και αυτό γιατί, για να συνεχίσουν να εισπράττει τα διόδια με τα βατικά και να εκπαιδεύσουν τους καινούριους φτηνότερους. Είσαστε λοιπόν υπόλογοι. Δεύτερον, θα υπάρχει αποζημίωση από το δημόσιο σε περίπτωση νομοθεσίας που βλάπτει ουσιοδός τα συμφέροντα του παραχωρησιούχου. Τρίτον, σε περίπτωση λύσης της σύμβασης παραχώρησης, λόγω μη έγκαιρης έναρξης της ημερομηνίας παραχώρησης, βαρύνεται δυσανάλογα το δημόσιο. Επιστρέφει εγγυητικές επιστολές, πληρώνει δαπάνες του παραχωρησιούχου και επιπλέον θα πρέπει να του καταβάλει και 1.000.000 ευρώ. Αν όμως η ευθύνη βάρυνε τον παραχωρησιούχο, τότε απλά πέφτει η εγγυητική επιστολή, τίποτα άλλο, καμιά αποζημίωση υπέρ του δημοσίου, δηλαδή συμφωνία που είναι σε βάρος του δημοσίου. Το αποφύγατε. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Τέταρτον, ο παραχωρησιούχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επιβολής και ίσπραξης διοδίων, όμως όχι μόνο αυτό, αλλά και της εμπορικής εκμετάλλευσης των υπαρχόντων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών και των κάθε είδους εμπορικών χρήσεων που επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν στο έργο παραχώρησης. Πολλαπλά δηλαδή τα έσοδα για βενζινάδικα, μαγαζιά εστίασης και άλλα. Πέμπτον, ο παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα να προτείνει τυχόν επιπλέον θέσεις ανάπτυξης σταθμών. Δηλαδή δεν φτάνουν αυτά για έναν καλοσυντηρημένο οδικό άξονα, αλλά μπορεί να βάλει και άλλους σταθμούς διοδίων, αυξάνοντας τα κέρδη του. Έκτον, προβλέπεται ευθύνη του παραχωρησιούχου για παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου, όταν οι ουρές αναμονής είναι περισσότερες από 6 οχήματα ανά πύλη και περισσότερα από 15 λεπτά την ημέρα. Τότε επιβάλλεται ποινική ρήτρα. Έτσι γράφεται. Όμως, ποινική ρήτρα δεν επιβάλλεται όσο μεγάλο κι αν είναι το μποτιλιάρισμα, ακόμα και χιλιόμετρων, και ο χρόνος αναμονής του σταθμού διοδίων, σε περίπτωση που όλες οι πύλες είναι ανοιχτές. Μας δουλεύετε κιόλας, ψηλό γαζί. Σιγά που θα βάλετε ποινική ρήτρα στον όμιλο Τέρνα. Το αναιρείτε εκ των προτέρων σε ειδικό άρθρο. Έβδομον, για την αντιμετώπιση τυχόν κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρέχεται στον παραχωρησιούχο δυνατότητα για σύστημα διαφοροποιημένου διοδίου για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δηλαδή, σε ώρες αιχμής υψηλότερο διόδιο και ώρες εκτός αιχμής χαμηλότερο. Τι κάνετε λοιπόν? Εκβιάζεται τον εργαζόμενο που γυρίζει σπίτι του να πληρώνει ακριβότερα, διαφορετικά θα τον φάνε οι δρόμοι αναμονής ή και το πρωί για να φτάσει έγκαιρα στη δουλειά του. Όγδον, αναφέρονται περιπτώσεις όπου το δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει τον παραχωρησιούχο είτε για την ουσιώδη μείωση των εσόδων είτε για την ουσιώδη αύξηση των δαπανών του. Για τους φτωχούς όμως και τους αδύναμους δεν έχετε μέτρα προστασίας και αναπλήρωσης όταν υπάρχει οικονομική αδυναμία. Εκεί δουλεύουν οι πληστηριασμοί και πάνε σύννεφο. Μάλιστα,
η πιστοποίηση της μείωσης των εσόδων ή της αύξησης των δαπανών του παραχωρησιούχου πιστοποιείται από ορκωτό ελεκτή του ίδιου του παραχωρησιούχου. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Ένατο. Για γεγονότα νωτέρας βίας, η νέα εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να κάνει ασφάλιση ή ακόμα έχει απαλλαγή από υποχρέωση ασφάλισης. Τώρα, το ποιες ασφαλίσεις υποχρεούται να κάνει ο παραχωρησιούχος προβλέπεται στο προσάρτημα 5 της σύμβασης. Παραχώρησης που δεν τίθεται υπόψη της Βουλής με το παρόν νομοσχέδιο. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε τι περιέχει το προσάρτημα 5. Αναμφίβολα, χρειαζόμαστε στο λεκανοπέδιο Αττικής νέους οδικούς άξονες τύπου Αττικής οδού, χωρίς διόδια και προέκταση κυρίως της Αττικής οδού, όπως χρειάζεται και επέκταση του μετρό. Παραδείγματος χάρη, αν γίνει επέκταση του μετρό σε Κερατσίνη, Πέραμα και Σαλαμίνα, όπου υπάρχουν μεγάλα και μικρά ναυπηγεία και συνολικά είναι ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τότε δεν θα χρειάζεται πολλοί από τους εργαζόμενους να διανύουν χιλιόμετρα και να χρησιμοποιούν τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Οπότε, λιγότερο καυσαέριο, λιγότερη κίνηση. Ταυτόχρονα με την επέκταση του μετρό θα φτάνουν στη δουλειά τους ευκολότερα, γρηγορότερα και με ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και για τη Δυτική Αττική, που συγκοινωνιακά είναι υποβαθμισμένη, αν και εκεί ζουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Γιατί τελικά συρρυκνώνεται και ο ελεύθερος χρόνος όταν θέλουν πάνω από 2 ώρες καθημερινά στους δρόμους και με το κυκλοφοριακό να είναι χιλιόμετρα. Όμως, δεν βάζεται σε προτεραιότητα, δεν ιεραρχείται τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά μόνο του κεφαλαίου, τουριστικού, εφοπλιστικού, ενεργειακού κλπ. Και τι μας λέτε, ότι το οικονομικό αντάλλαγμα από την Αττική Οδό θα είναι 3,27 δισεκατομμύρια και θα πάει στη μείωση του δημοσίου χρέους και έτσι αυτή μόνο η συναλλαγή περιορίζει σχεδόν κατά 1,5 μονάδα το ΑΕΠ. Αυτό είναι το άλοθη. Για να συνεχίσετε να αρμέγετε τους εργαζόμενους στα διόδια, αφού ένας εργαζόμενος θα συνεχίζει να πληρώνει 5 ευρώ την ημέρα για να χρησιμοποιεί την Αττική Οδό, που δεν φημίζεται πια ούτε για την ασφάλεια, ούτε για την εξυπηρέτηση, αν κρίνουμε από το καθημερινό μποτιλιάρισμα, τα συχνά ατυχήματα, αλλά και το φιάσκο του εγκλωβισμού στα χιόνια του 2022. Αυτό εσείς το ονομάζεται αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και δημόσιο συμφέρον. Στην πραγματικότητα, είναι το συμφέρον των ομίλων για περισσότερα κέρδη. Αλλά και για να φανεί δήθεν φιλολαϊκή, η αντιδραστική φιλομονοπωλιακή πολιτική της κυβέρνησης, μειώθηκαν τα διόδια από 2,8 σε 2,5 ευρώ, αλλά είναι κοροϊδία. Γιατί ο όμιλος που τα εκμεταλλεύεται θα εξακολουθήσει να θησαυρίζει από έναν δρόμο που φτιάχτηκε με τα χρήματα του ελληνικού λαού και επιπλέον δεν έχουν περάσει ούτε 5 μήνες από τότε που η κυβέρνηση επέβαλε αυξήσεις 8% στα διόδια του υπόλοιπου εθνικού δικτύου, όπου κουμάντο κάνει η ίδια εταιρεία που αναλαμβάνει και την Αττική Οδό, ο Όμιλος Στέρνα. Κυρίως όμως αποκρύπτεται ότι αυτό προβλεπόταν στη σύμβαση, αφορά μόνο 5 έτη η μείωση και υπάρχει δυνατότητα αμέσως μετά να εκτοξευτούν στα 3,25 ευρώ αναδιέλευση. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του δημοσίου χρέους, θέλετε να συγκαλύψετε και να δικαιολογήσετε τις ιδιωτικοποιήσεις, ώστε τα διόδια να γίνουν αποδεκτά αδιαμαρτύρητα, αν και πρέπει να καταργηθούν.
Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια προσδοκιών και αυταπατών πηγαίνει πακέτο με την προσπάθεια ενοχοποίησης του λαού ότι έχει την πρώτη ευθύνη για την εκτόξευση του κρατικού χρέους. Το κρατικό χρέος δημιουργήθηκε διαχρονικά και εκτοξεύτηκε από την πολιτική στήριξη στο συμφερόντων των κερδών του κεφαλαίου, από τις έμεσες και άμεσες ενισχύσεις του, από τις φοροαπαλλαγές, από τις εισφοροαπαλλαγές για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τις κρατικές εγγυήσεις, για τα φτηνά τραπεζικά δάνεια, για τη χρηματοδότηση έργων και υποδομών με αποκλειστικό κριτήριο την κερδοφορία. Ούτε ένα ευρώ από το χρέος δεν δαπανήθηκε για το λαό. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι καλούνται να ματώνουν για ένα χρέος που δεν δημιούργησαν. Επίσης, ούτε ένα ευρώ από την πιθανή ελάφρυνση δεν πρόκειται να μετατραπεί σε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κονδύλια για την υγεία και τις σύγχρονες συνολικά λαϊκές ανάγκες, αυτές εμπορευματοποιούνται για να κερδίζει το κεφάλαιο. Το χρέος λοιπόν είναι του κεφαλαίου και οριστική λύση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών θα είναι η μονομερής διαγραφή του από την εργατική εξουσία. Εκεί χρειάζεται να κατατείνει ο αγώνας και η συμμαχία του λαού. Εκεί αξίζει να καταθέτουν κάθε θυσία τους οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, το ιδιωτικό χρέος που πνίγει τα νοικοκυριά δεν το αντιμετωπίζεται. Γι' αυτό δεν κάνετε δεκτή την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη, που μετατρέπονται σε πληθώρων πληστηριασμών. Καταψηφίζουμε λοιπόν τη σύμβαση, γιατί είναι η φιλοσοφία της αντιλαϊκής πολιτικής σας που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις που έχετε σύμπνοια. Να πληρώνει και να ματώνει ο λαός για να κερδίζει το κεφάλαιο. Ζητάμε κατάργηση των διοδίων, ελεύθερους δρόμους, είναι η ιδιοκτησία του λαού και δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο.